την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον απόϊχο της πρόσφατης συμφωνίας για δημιουργία μηχανισμού αποτροπής κρίσεων στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Καθώς επίσης και των εθνικών μας ευαισθησιών και ανησυχιών. Συζητήσαμε προφανώς όλα όσα μεσολάβησαν τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Γεγονότα τα οποία απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα, αλλά και την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Γιατί είναι σαφές ότι όταν ένα μέλος του, όπως η Τουρκία, ασκεί παραβατική συμπεριφορά έναντι ενός άλλου, όπως η Ελλάδα, τότε στρέφεται και κατά τη συμμαχία συνολικά. Όταν αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα του ενός, ανοίγει διάπλατα το δρόμο της αμφισβήτησης και για τα δικαιώματα άλλων. Δεν πρόκειται με άλλα λόγια για ένα θέμα το οποίο είναι διμερές. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους εταίρους του Βόρειου Ατλαντικού Συμφώνου. Πρόκειται επίσης, όπως συζητήθηκε και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, για μια πρόκληση προς την Ευρώπη συνολικά σε μια περιοχή που την αφορά γεωπολιτικά ιδιαίτερα. Πρόκειται για ένα κίνδυνο που καραδοκεί σε μια ζώνη στρατηγικού ενδιαφέροντος και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιλογών που στρέφονται ενάντια στα ίδια τα συμφέροντα της συμμαχίας είναι η απόκτηση από την Τουρκία των αντιεποπτικών πυράβλων S-400, κάτι το οποίο και εσείς επισημάνατε χθες μετά από τις συναντήσεις σας που είχατε με την ηγεσία της γείτονος χώρας. Βρόντερο και ομόφωνο δεν είναι αθώοι για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, είπαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη δημοκρατία στη χώρα μας, στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Θα πούνε κάποιοι ότι η νομοθετική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη δικαστική. Αλλά υπάρχουν μέρες, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να σιωπά κανείς. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τον Παύλο Φίσα. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τους Αιγύπτιους ψαράδες. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Πρέπει αύριο να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι μετανάστες που σε όλη την Ευρώπη είναι θύματα ναζιστικής εγκληματικής δράσης. Πρέπει να δικαιωθούν και, κύριε Πρόεδρε, και ο Δαναήλ Αλαλούφ και ο Ζακ Βεντούρα και οι άλλοι 6 βουλευτές που έχουμε το μνημείο λίγο έξω από την Ολομέλεια, οι 8 βουλευτές Εβραίοι που χάσανε τη ζωή τους στο Auschwitz και στα άλλα κρεματόρια των ναζιστών.